Σήμερα θα μαγειρέψουμε μια συνταγή με στήθος πάπιας. Πάπια και ιδιαίτερα το στήθος πάπιας είναι ένα εξαιρετικό υλικό. Μας δίνει απεριόριστες δυνατότητες. Επίσης είναι από τα αγαπημένα μου υλικά. Αν έχουν μείνει κάποιες μικρές τριχούλες από την πάπια, φροντίζουμε να τις έχουμε κάψει να είναι καθαρό τελείως το δέρμα. Θα τα περάσουμε λίγο με ελαιόλαδο. Ελαφρώς. Και λίγο πιπέρι. Βάζουμε ελάχιστη λιπαρή ουσία. Μπορούμε να βάλουμε και λίγο βούτυρο. Προτιμώ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Μπορούμε και επίσης να και συνδυαστικά. Περιμένουμε να κάψει πάρα πολύ καλά, να ανεβάσει θερμοκρασία. Με το δέρμα προς τα κάτω. Το γυρνάμε λίγο να θωρακίσουμε και την άλλη πλευρά. Ο λόγος που το θωρακίζουμε είναι βάζοντας το, τελειώνοντας το στο φούρνο, να κρατήσει όλους τους χυμούς στο στήθος για να μας βγει στο τέλος ζουμερό. Θα του προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο, λίγο πολύ καλής ποιότητας ξύδι και φυσικά λίγο κρασί. Είναι έτοιμο να το βάλουμε στο φούρνο. Ξεκινάμε να μαγειρέψουμε την καρνιτούρα. Κόβουμε το κρεμμύδι σε λεπτές φέτες. Το βάζουμε στη φωτιά να το σοτάρουμε. Το σοτάρουμε μέχρι να μαραθεί. Ήρθε η ώρα να σβήσουμε με το κρασί. Όπως βλέπετε έχει μαλακώσει αρκετά. Εδώ έχουμε το ψιλοκομμένο λάχανο. Το σοτάρουμε και αυτό μαζί. Τώρα προσθέτουμε το ξύδι. Αρκετό ξύδι. Το ξύδι μας δίνει ένταση, όπως και το κρασί, το μέλι. Εδώ έχουμε την καστανή ζάχαρη, το τζίντζερ για να μας δώσει το ιδιαίτερο αρώμα του, αλάτι και πιπέρι. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά μας, θα σκεπάσουμε και το αφήνουμε να συντομαγειρευτεί. Ελέγχουμε την πάπια, πρέπει να έχει στο πιο χοντρό σημείο, στο πιο παχύ τη σημείο, να μας δώσει θερμοκρασία εσωτερική 53 βαθμών. Όπως βλέπετε, έχει μαλακώσει, έχει πάρει όλα τα αρώματα από τα υλικά. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να προσθέσουμε τώρα αυτή τη στιγμή τον κόλιανδρο, το φρέσκο. Λοιπόν, εδώ έχω πάρει το ζουμί από το λάχανο την ώρα που μαγειρεύτηκε. Πρόσθεσα ξύδι από παλαιωμένο ξύδι από κόκκινο κρασί και κόκκινο κρασί. Ελάχιστο αλάτι, πρέπει να έχει μια σχετική ρευστότητα η σάλτσα. Ξεκινάμε και κόβουμε την πάπια, περίπου 1,5 εκατοστό πάχος,